Μένουμε στο θέμα. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο συνάδελφος Βαγγέλης Τριάντης. Βαγγέλη, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα, Πάνο. Λοιπόν, την απογοήτευση την καταλαβαίνω, την καταλαβαίνεις φαντάζομαι και εσύ. Το φανταζόμαστε, δεν το έχουμε βιώσει αυτό το πράγμα. Είναι ένα μοναχικό ταξίδι αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί. Ωστόσο, 6 χρόνια μετά, περιμένεις κάτι. Αυτό το κάτι δεν φάνηκε να ήταν το προσδοκόμενο. Ήταν το προσδοκόμενο νομικά, όμως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα με βάση το νομικό πλαίσιο. Εδώ είναι το ερώτημα τώρα το οποίο υπάρχει. Νομίζω, Παναγιώτη, το σημείο κλειδί ήταν τα 3 αιτήματα που είχε κάνει ο ανακριτής, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση, ο ανακριτής ο κύριος Μαρνέρης. Είχε κάνει 3 αιτήματα προς τις αγγελικές αρχές, ζητώντας να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για ορισμένους από τους εμπλεκόμενους αξιωματικούς της πυροσβεστικής που διώκονταν σε βαθμό πλημελήματος να γίνει για κακούργημα. Και ουσιαστικά πού εστίαζε ο κύριος Μαρνέρης, ο οποίος σημειωτέρων 3 φορές εισέπραξε όχι από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Ο κύριος Μαρνέρης το εστίαζε, όπως θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά από τα αιτήματα, τα έγγραφα που έκανε, ότι εδώ έχει διαπραχθεί κατά την κρίση του το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο. Δηλαδή, θεωρούσε ο άνθρωπος ότι ναι, προφανώς εδώ δεν μπορείς να πεις κάτι για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ούτε μπορείς να αποδώσεις δόλο στο κομμάτι της αμέλειας, ότι επέτρεψες να σκοτωθούν άνθρωποι, να πεθάνουν άνθρωποι. Αλλά έλεγε το εξής, απλό, για να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι κύριε και κυρίες και κύριοι, ξέρατε ότι υπάρχει πυρκαγιά και δεν μεριμνήσατε ούτως ώστε να προστατεύσετε αυτούς τους ανθρώπους. Και ως αποτέλεσμα στη συνέχεια επήλθε ο θάνατος. Και το εστίαζε σε 3 μέρη. Το πρώτο ήταν ότι αρχικά αξιωματικός της Ελλάς, ο οποίος πρόσφατα δικαιώθηκε σε άλλη δίκη καταδικάζοντας εν ενεργεία αξιωματικό της πυροσβεστικής για χάλκευση στοιχείων στην υπόθεση του Ματιού όταν ξεκίνησε η έρευνα, είχε ενημερώσει ότι έχω πυρκαγιά, άρα θα μπορούσαν να στείλουν τα πτυτικά μέσα εξ αρχής και να προλάβουν πριν εξαπλωθεί η πυρκαγιά όταν ξέσπασε στην Πάρνηθα. Το δεύτερο κομμάτι ήταν όταν άρχισε να κατεβαίνει η πυρκαγιά, που αντί να διώξουν τον κόσμο, τον άφησαν να εγκλωβιστεί μέσα στην περιοχή του Ματιού, με αποτέλεσμα όταν έρθει με τους ηλικιώδεις ανέμους των 11 μποφόρ η πυρκαγιά, να θρηνήσουμε τους νεκρούς εκείνη την ημέρα. Και το τρίτο σκέλος που έλεγε ο κύριος Μαρνέρης ήταν όταν πλέον η φωτιά είχε φτάσει κάτω και ο κόσμος είχε μπει μέσα στη θάλασσα, πνίγηκαν άνθρωποι, γιατί ούτε εκεί φρόντισες να πάει το λιμενικό, τα διασωστικά, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πάει να σώσει τους ανθρώπους μέσα από το νερό, τα πτυτικά μέσα και όλα αυτά. Άρα έλεγε, κατά την κρίση μου, πολύ ορθά ο κύριος Μαρνέρης, ότι κύριε, εδώ πέρα κατά μένα θεμελιώνεται το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο. 3 φορές η εισαγγελία, οι εισαγγελικές φορές αρχές αρνήθηκαν να κάνουν δεκτό το αίτημα Μαρνέρη. Έρχεται ένα δικαστικό συμβούλιο πριν κάνα χρόνο περίπου, αν θυμάμαι καλά. Όχι ένα χρόνο, λίγο, 6 μήνες πριν τη δίκη, τον Απρίλιο του 2022, θυμάμαι καλά, που λέει ότι υιοθετεί την πρότασή του και λέει να συνεχιστεί η έρευνα για αυτούς τους 5 αξιωματικούς, τους υπόδικους αξιωματικούς, οι οποίοι σημειωτέων, θέλω να το πω αυτό, ήταν από αυτούς οι οποίοι αναβαθμίστηκαν όντας υπόδικοι από το 2019 και μετά. Έχει και αυτό τη σημασία του, Παναγιώτη, γιατί είναι ένα μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση προς το δικαστή που θα έρθει να δικάσει τον αξιωματικό όταν εσύ τον έχει αναβαθμίσει σε αρχηγό, υπαρχηγό ή κλαδάρχη. Είναι σαν να λες με λίγα λόγια ότι εγώ, κύριε, επικροτώ την υπηρεσιακή του συνεισφορά, επικροτώ το έργο του και θεωρώ ότι αδίκως έχει παραπευθεί σε δίκη ή είναι υπόδικος. Για να το κλείσουμε όμως το προηγούμενο θέμα, έρχεται και λέει ο Μαρνέρης αυτά τα 3 πράγματα. Το δικαστικό συμβούλιο για πρώτη φορά τότε τον Απρίλιο του 2022 τα υιοθετεί και 1 μήνα μετά έρχεται η εισαγγελία εφετών και ουσιαστικά αναιρεί την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου και παραπέμπονται όλοι σε βαθμό πλημελήματος. Λοιπόν, ακούσαμε στο βίντεο που είδαμε νωρίτερα τον κύριο Μπούγα, ο οποίος εστίασε σε 3 σημεία. Το πρώτο σημείο ήταν η κατηγορία που αποδόθηκε, αυτό που συζητήσαμε, που ήταν σε βαθμό πλημελήματος. Το δεύτερο ήταν η χρονική διάρκεια της δίκης, αν θα μπορούσε να είναι μικρότερη, ότι τράβηξε πάρα πολύ, 6 χρόνια, ήταν πολύ μεγάλο, είπε χαρακτηριστικά. Και το τρίτο το οποίο εστίασε έχει να κάνει με την απόφαση καθ' αυτή, όχι μόνο ως προς το ύψος των ποινών, αλλά και το εύρος των κατηγορουμένων. Και είναι αυτό το οποίο ξεκίνησες να περιγράφεις κάποια στιγμή. Δηλαδή,
Το λιμενικό δεν το είδαμε να είναι μέσα στο κάδρο. Δεν είδαμε και άλλες υπηρεσίες να υπάρχουν μέσα στο κάδρο των κατηγορούμενων όλο αυτό το διάστημα. Αυτό εφόσον έχουμε και την απόφαση του Αρείου Πάγου, ο οποίος ζητά την επίσπευση της καθαρογραφής της απόφασης αυτής, υπάρχει περίπτωση από εδώ και πέρα να διαμορφωθεί διαφορετικά, να δούμε να ανοίγει το κάδρο αυτό και να μπαίνουν και άλλοι μέσα, ή πλέον πάμε με ό,τι έχει χτίσει μέχρι τώρα? Νομίζω το επόμενο στάδιο στην παρούσα υπόθεση του Ματίου θα είναι το εξής, ότι κάποιοι από τους συγγενείς έχουν δώσει ήδη εντολή στους νομικούς τους εκπροσώπους να προσφύγουν νομικά κατά της σημερινής απόφασης για το κομμάτι της απαλλαγής. Mm-hmm. Άρα αυτό σημαίνει ότι αν γίνει δεκτή η έφεση που θα καταθέσουν στις αγγελικές αρχές, σημαίνει ότι θα έχουμε ίσως μια νέα δίκη προς το κομμάτι αυτό, το σκέλος των κατηγοριών. Τώρα, το να ανοίξει ξανά η υπόθεση δικαστικά, να μπουν νέα πρόσωπα μέσα, το θεωρώ δύσκολος, αδύνατος στην παρούσα φάση. Mm-hmm. Νομίζω ότι το παιχνίδι κρίθηκε αυτό που έλεγα προηγουμένως, την περίοδο που είχε στα χέρια του την υπόθεση ο τότε ανακριτής ο κύριος Μαρνέρης, όπου θα μπορούσε και το κατηγορητήριο να έχει αναβαθμιστεί και να έχει ανοίξει το κατηγορητήριο για περισσότερους εμπλεκόμενους από αυτούς που ήδη υπήρχαν. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την περίοδο, θυμάμαι ότι και όχι μόνο το ντοκουμέντο, αλλά και άλλα μέσα που είχαν αναφερθεί στο κομμάτι των ερευνών, είχε αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή, εξ αρχής, ενώ ερευνούσε την υπόθεση, χαθήκαν συνομιλίες που ποτέ δεν έθεσαν στη δικογραφία. Και αυτό το λέω με τα λόγω γνώσεως της υπόθεσης, δεν το λέω στον αέρα. Χαθήκαν, του βάζαν προσκόμματα από την πυροσβεστική στο να εντοπίσει συνομιλίες. Αναγκάστηκε, είχαν κρύψει το δεύτερο καταγραφικό που υπάρχει στην πυροσβεστική, στο αρχηγείο, στο υπόγειο. Αναγκάστηκε να κάνει έφοδο πρωινές ώρες και να πάρει με την περιβόητη συνομιλία που είχε στην είσοδο στην πύλη, που του είπαν στις πυροσβεστικής, κύριε, έχετε ένταλμα, και του είπαν να κρατήσει, εγώ είμαι το ένταλμα. Δηλαδή, γίνανε πάρα πολλά τα οποία φαινόταν ότι δεν θέλαν να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο στην προκειμένη περίπτωση. Και τώρα, μετά από 6 χρόνια, χύνουμε όλοι μαζί κροκοδίλια δάκρυα για κάτι το οποίο ουσιαστικά ήταν προδιαγεγραμμένο. Είτε έχουμε, αν πάρουμε το σκέλος των κατηγοριών, είτε το εύρος των κατηγορουμένων ή οτιδήποτε άλλο. Για το χρονικό διάστημα της δίκης είναι το μόνο που δεν συμφωνώ με τους συγγενείς των θυμάτων, γιατί όταν μιλάμε για 104 θύματα, συν οι τραυματίες, συγγενείς, δικηγόροι, έρευνες και όλα τα συναφή, ήταν πολύ δύσκολο με τους παραδοσιακούς ρυθμούς που τρέχει η ελληνική δικαιοσύνη να προχωρήσει νωρίτερα. Θα έπρεπε δηλαδή να είχε γίνει κάτι όπως έχει γίνει αυτή τη στιγμή με τη δικογραφία για τον Ολυμπιακό, που είναι 5 ανακριτές, 20 εισαγγελείς και ασχολούνται μόνο με αυτό και τρέχουν την υπόθεση. Κάτι τέτοιο στο μάτι δεν είδαμε. Άρα από εδώ και στο εξής μένει να δούμε πώς θα κινηθεί οι εισαγγελικές αρχές, εάν θα κάνουν δεκτό τις εφέσεις των εισαγγελέων, εάν θα υπάρξει αυτεπάγγελτη έφεση από κάποιον εισαγγελέα στο κομμάτι της σημερινής δικαστικής απόφασης, και αν τελικά θα υπάρξει κάτι καινούριο πέρα από αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής, το οποίο όμως θεωρώ ότι θα είναι μέσα σε αυτά τα μοτίβα, δηλαδή σε αυτά τα νομικά δεδομένα και σε αυτά τα μοτίβα που είδαμε μέχρι στιγμής σε 7 χρόνια. Λοιπόν.